Κατάφερε να γοητεύσει το τηλεοπτικό φακό. Ξεχωρίζει στις συνεντεύξεις της γιατί λέει τα πάντα χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος. Το κορίτσι που κατάφερε να κάνει το τηλεοπτικό σύμπαν να ασχολείται συνεχώς με αυτήν, θέλει πολύ μελέτη για να την καταλάβει κανείς από το Α μέχρι και το Μ. Η Ελεονόρα ήθελε να γίνει κτηνίατρος, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να δώσει στη δεύτερη δέσμη, καθώς στο γυμνάσιο και στο λύκειο έπαιρνε συνεχώς 8 και 9 στην άλγεβρα, τη γεωμετρία, τη χημεία και τη φυσική. Έτσι, με ένα 20 στην έκθεση, πέρασε 7η στη Γαλλική Φιλολογία Αθηνών. Την κερδίζει τελικά η δημοσιογραφία. Η παρθενική της εμφάνιση στο γυαλί έγινε στην εκπομπή Γυάλινος Τείχος της Τατιάνας Στεφανίδου. Το έμπειρο μάτι της Τατιάνας κάτι διέκρινε και είδου η απόδειξη. Για να μας πει περισσότερα από την αίθουσα σύνταξης η συνάδελφος από το εξωτερικό δελτίο, η Ελεονόρα Μελέτη, η οποία είναι έτσι μια από τις νέες συνεργάτες του Γιάννου Τείχου. Εγώ το ανακοινώνω χωρίς να σε έχω ρωτήσει. Αλλά λέω τέτοιο κορίτσι και να μην το βγάζουμε στο Γιάννο Τείχο. Γεια σου, Ελεονόρα. Να είσαι καλά, Τατιάνα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύς λόγος έχει γίνει για την πολύγλωση Ελεονόρα. Και όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι θα μπορούσε κανείς να υποθέσει. Το κορίτσι αυτό μάθαινε ξένες γλώσσες γιατί ερωτεύονταν. Τα γαλλικά και τα αγγλικά ήταν υποχρεωτικά στο σχολείο της. Τα ιταλικά όμως οφείλονταν σε ερωτά της για Ιταλό στο θερινό σχολείο στην Αγγλία. Το πρώτο της φιλί της το έδωσε Γάλλος. Χάλια, λέει σήμερα η Ελεονόρα. Ισπανικά πάλι έμαθε γιατί ήθελε να πάει να εγκατασταθεί στην Ισπανία. Δεν πρόλαβε. Στην Ιταλία πάλι είχε πολλούς Άραβες φίλους, ένας εκ των οποίων Ζάπλουτος της έκανε πρόταση σιγά μου χαρίζοντάς της, ω ναι, ένα διαμέρισμα στη Ρώμη. Έτσι έμαθε και αραβικά. Και όπως παραδέχεται σήμερα, κούκλος ήταν ο Άραβας, αλλά αυτή ήταν full in love με τον Κωνσταντίνο, που της έφυγε στο εξωτερικό για να γίνει διπλωμάτης. Και για να επιστρέψουμε στα τηλεοπτικά της, η Ελεονόρα δεν άργησε να περάσει στα δελτία ειδήσεων του Alter. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 12 Νοεμβρίου και είναι η πρώτη ενημέρωσή σας από το Alter. Ακόμη και το ψωμί ψωμάκι λένε πλέον οι καταναλωτές, αφού ο Άρτος ο επιούσιος ακριβένει και μάλιστα πολύ παρά τις αντίθετες υποσχέσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης Κίμωνα Κουλούρη. Η ώρα είναι 9 και 29 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Από όλους εμάς, καλή σας μέρα. Αυτά ακριβώς τα αποσπάσματα ήταν που έστειλε η Ελεονόρα στον Μήνο Ακυριακού για να βρεθεί πολύ γρήγορα στο δυναμικό του αντένα. Και ενώ ξεκίνησε στην ενημέρωση, δύο ακριβώς ημέρες μετά την αποχώρηση της Ελένης Μενεγάκη από τον πρωινό καφέ, η Ελεονόρα βρέθηκε να κάνει δοκιμαστικό για τη συγκεκριμένη θέση. Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και αναρωτιέμαι πόσοι από εσάς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Αθήνα ή σε κάποιο υπέροχο νησί, σε κάποιο άλλο υπέροχο μέρος και μας παρακολουθείτε από εκεί απολαμβάνοντας και τις διακοπές σας. Και όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Ο πρωινός καφές στον Αντένα και η πρωινή μελέτη στο Star την έφεραν στην πρώτη γραμμή. Μόνο που η ίδια θα συνεχίσει να δηλώνει πως μια μέρα εύχεται να δουλέψει στα ναυτιλιακά με τον μπαμπά της που αγαπάει με πάθος και τον αδελφό της, τον οποίο λατρεύει.